Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, για λίγο δεν είχατε τραγωδία εκεί στο Λουτράκι. Ακριβώς, και καταλαβαίνετε την κατάσταση που επικράτησε όταν μετά από 5 ώρες μάθαμε για το περιστατικό στο διαδίκτυο με τη μαθήτρια που ανέβασε το βίντεο, έτσι. Ήταν συγκλονιστικό, και πρέπει να σας πω, από τα ρεπορτάζ και σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό έχει εξελιχθεί δυστυχώς στην Κορινθία και σε μαθητές δημοτικού. Εκεί είναι ακόμα πιο σοβαρά τα πράγματα και πρέπει να επιληφθούν οι αρμόδιοι με πολύ ιδιαίτερη προσοχή, διότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτό έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά μας έχουν πιάσει στον ύπνο. Τώρα εκεί στο σχολείο τι λένε, έχετε κάνει εσείς, έχετε μιλήσει? Μοριασμένα τα πράγματα, προβληματισμένος και ο σύλλογος των καθηγητών, οι οποίοι το γνώριζαν, τις διαστάσεις δεν γνώριζαν, και το βασικό είναι ότι την σοβαρότητα του θέματος περισσότερο, να σας πω. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά κρύβονται όταν τον κάνουν αυτό, ξέρουν ότι είναι σοβαρό. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως φανερώνεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχει επεκταθεί το παιχνίδι και στα σχολεία του Δημοτικού. Μια λύση θα ήταν ίσως ότι θα έπρεπε, δεν ξέρω αν αυτό το έχουν σκεφτεί ήδη, να πάει κάποιος ψυχολόγος στα σχολεία. Στα σχολεία κυρίως εκεί στο Λουτράκι, να μιλήσει με τους μαθητές και τα παιδιά, γιατί πρωτίστως πρέπει να συνομιλήσουν μαζί τους και να τους ρωτήσουν γιατί το κάνουν, γιατί θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Λένε ότι νιώθουν εφορία. Παρ' όλα αυτά, οι ειδικοί είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να εξηγήσουν στα παιδιά ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Ακούσαμε ένα από αυτά τα παιδιά να λέει: ωραία είναι. Το έχω κάνει 30 φορές, ωραία είναι. Είναι δυνατόν να μην παρεμβαίνουν οι δάσκαλοι, οι γονείς, να μην υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση, ρε παιδιά? Πρέπει να γίνει μεγάλη κινητοποίηση, και όχι στο συγκεκριμένο σχολείο. Ξέρετε τώρα πώς συνεννοούνται τα παιδιά μεταξύ τους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αν εφανερώθηκε το γυμνάσιο του Λουτρακίου, σας διαβεβαιώ, και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ότι δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Ναι, είναι ίσως δύσκολο. Να ήμασταν τυχεροί που το μάθαμε. Στο δημοτικό. Το παιδί έχει γυρίσει σπίτι του. Ευτυχώς. Στο δημοτικό είναι εύκολο να υπάρχει κάποιος που θα εποπτεύει, που θα βλέπει τα παιδιά στην αυλή. Μεγαλώνοντας τώρα στο γυμνάσιο και στο λύκειο, όπως είπατε και εσείς, είναι πιο εύκολο να πάνε στο πίσω μέρος της αυλής, να προσπαθήσουν να κρυφτούν πίσω από τις τουαλέτες. Ξέρουν ακριβώς ότι αυτό είναι απαγορευτικό, το γνωρίζουν. Δεν το κάνουν στη μέση της αυλής δηλαδή. Προφανώς κρύβονται κάπου γύρω από το σχολείο, απλά θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη ίσως επιτήρηση την ώρα των διαλυμάτων από τους δασκάλους και τους καθηγητές, αλλά σίγουρα να πάει και κάποιος ειδικός να μιλήσει με τους μαθητές. Ειδικός οπωσδήποτε πρέπει να πάει, γιατί όσο το ψάχνουμε, το γνωρίζετε, το είπατε κι εσείς νομίζω, ότι τα τελευταία 10 χρόνια σχεδόν 900 άτομα έχουν πεθάνει από αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Το οποίο μας έχει έρθει από το εξωτερικό και αυτό, και αυτή η μόδα από το ίντερνετ και από το διαδίκτυο. Όπως το άλλο που ανεβαίνουν πάνω στα τραμ, στα βαγόνια, εν κινήσει και βάζουν στοίχημα και τις μπλε φάλαινες και τα κόκκινα δελφίνια. Πάντως, κυρία Σουκαρά, ας ελπίσουμε ότι με τη δημοσιοποίηση όλης αυτής της ιστορίας κάποιοι θα αφυπνιστούν και θα υπάρξει μια παρέμβαση. Αυτό που λέει τώρα, για παράδειγμα, να έρθει να φωνάξουν οι γονείς, οι δάσκαλοι, ένα ψυχολόγος στο σχολείο, μπας και τους βάλει μυαλό. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι το μάθαν οι γονείς. Το δεύτερο είναι ότι θορυβήθηκε μια ολόκληρη κοινωνία και κατόπιν αυτό πήρε μεγάλες διαστάσεις. Και είναι πολύ κακό το πράγμα, ο μιμητισμός σε αυτά τα θέματα, και σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ εύκολο το ένα παιδί να παρασύρει το άλλο και να θέλει να μιμηθεί αυτό που κάνει, αυτή την ανοησία, να το πω έτσι, που κάνει ο συμμαθητής του. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ να είστε καλά, καλή σας ημέρα.